ο οποίος διακριτικός και αθόρυβος θέλησε μόνο να πω ότι είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, όμως ήταν ένας αγαπημένος φίλος του Νίκου του Λαδά και μας έκανε τη μεγάλη τιμή να αποδεχτεί την πρόσκληση και να μοιραστεί μαζί μας κάποιες από τις αναμνήσεις του την περίοδο που συνυπήρχαν. Επίσης, στην εκδήλωση θα συμμετέχουν και τρεις νεαρές ηθοποιοί, οι οποίες θα απαγγείλουν ενδεικτικά κάποια από τα ποίηματα του Νίκου Λαδά. Ξεκινάμε λοιπόν από την Ινώ Μενεγάκη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφύτησε με άριστα από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής της πορείας στην αρχαία τραγωδία και ο πρώτος της ρόλος, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύνου, στην Παγκόσμια Παράσταση της Υψηπύλης, ήταν ως Βασίλισσα Ευρυδίκη, όπου πήρε και ιδιαίτερα θερμές κριτικές. Το θέατρο αποτελούσε πάντα προτεραιότητά της, έχοντας συνεργαστεί με πλειάδα θεατρικών οργανισμών και διευρύνοντας τις θεατρικές της σπουδές στην Αθήνα και το Παρίσι, δίπλα σε εξέχοντες σκηνοθέτες. Από το 1996 συμμετείχε ως ιέρεια στις τελετές αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας. Το 2008 ανέλαβε το ρόλο της Εστιάδας. Η Εστιάδα είναι η ιέρεια που κρατάει το Αγγείο κατά την τελετή της αφής της Φλόγας και από το 2010 έχει τον κεντρικό ρόλο της Προθιέρειας. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στη γαλλική γλώσσα και τη φιλολογία, ενώ οι σπουδές της διευρύνονται με ένα μεταπτυχιακό θέμα Ολυμπιακές σπουδές, Ολυμπιακή παιδεία και διαχείριση Ολυμπιακών εκδηλώσεων. Η κυρία Ράνια Παπαδάκου είναι συντοπίτησά μας εδώ, από το Δήμο Αχαρνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Δραματικής Σχολής του Μιχάλη Βογιατζή. Μέρης Βογιατζή. Δεν τα ξέρω καλά. Της Δραματικής Σχολής της κυρίας Μέρης Βογιατζή Τράγκα. Σπούδασε τραγούδι στο Απολλώνιο 2 και χορό στη σχολή της κυρίας Αγγελοπούλου. Παρακολούθησε σεμινάρια θεάτρου για παιδιά, αττικής κωμωδίας και αρχαίας τραγωδίας με τον Δημήτρη Ποταμίτη, τον Γιώργο Αρμένη και τον Μιχάλη Βολανάκη αντίστοιχα. Έχει λάβει μέρος... Έχει λάβει μέρος σε πολλές παραστάσεις του Εθνικού και του Ελεύθερου Θεάτρου, καθώς επίσης και σε ΔΠΘΕ. Σαν ηθοποιός, συνεργάστηκε και στη συγγραφή κειμένων με το συγκρότημα Λανθάνους Απορία και κατά καιρούς δηλώνει παρούσα σε καινοτόμα θεατρικά φεστιβάλ. Έχει εργαστεί ως παραγωγός ραδιοφώνου, έχει ασχοληθεί με την εκφώνηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτς, επίσης συνεργάστηκε με το Μέγαρο Μουσικής, την κρατική και την ιδιωτική τηλεόραση, με εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές. Από το 2001, η κυρία Παπαδάκου ασκεί και τη μαχόμενη δικηγορία. Τέλος, έχουμε τη μικρή μας εδώ, την Παρασκευή Δαμάσκου, που δυστυχώς δεν συντονίστηκα μαζί της. Ξέρω όμως ότι είναι μια ταλαντούχα νεαρή ηθοποιός. Την έχουμε απολαύσει και στους Θρακομακεδόνες. Είναι κόρη του Σπύρου του Δαμάσκου και θέλησε και αυτή να στηρίξει την προσπάθεια από την πλευρά της με την δροσιά της ηλικίας της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Μπορούμε να ξεκινήσουμε.